Έτσι, φέρνει η υγρασία μέσα. Λόγω του γιορτών, λόγω τη βροχή, εντάξει, αλλά. Μπορεί να καθυστερεί να μιλήσει. Εγώ είπα το πολύ να είσαι ένα συν, α πούμε, ο Βασίλης. Τώρα ήρθατε τρεις. Παρήγορο. Γιατί. Παρήγορο, λέω, που ήρθαμε και τρεις. Ναι. Έτσι ο Βασιλάκης. Λέω, πρέπει οπωσδήποτε να πάω, γιατί ο Βασιλάκης είχε τη δουλειά του να ανατρέψει στα αυτά. Και διαφορετικά, μην τα λάβεις από τώρα. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Όταν αρχίσουμε να το βάλεις. Εσύ την πιάνεις τη δηλώση. Εγώ. Εδώ. Εδώ τι είναι. Καθαρά. Την μία δηλώση, όχι τόσο καθαρά όσο την άλλη. Τώρα αυτές τις μέρες πιάνει. Δεν την άνοιξε εδώ το μεσημέρι. Όχι, λέω αυτές. Έχω μια εβδομάδα. Μεσημέρι, ναι. Έχω μια εβδομάδα τώρα που το έχω ξανά. Γιατί είχα ένα πρόβλημα. Το έχεις δει καθόλου αυτές τις μέρες. Έβλεπα κανονικά. Αυτές τις μέρες. Όχι πριν από το καλοκαίρι. Τώρα την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα. Και προχθές, πότε ήταν. Εντάξει. Είχες και τον αυτό, το. Τον πεσόμενο. Τον Αρχιμαντρίτη. Α, να το λέω. Δεν ήταν, δεν είχες. Πριν είχα συναντήσει άλλο σώλημα. Μιλήσαμε. Πού βρέθηκα. Στην Αγία Βλή. Και είδατε. Για λίγο. Ναι, εσύ άμα πού είσαι. Μόλις του είσα την ταυτότητά μου, την πήρε. Α, θα έρθω λέει στο σπίτι σου. Λέει, του λέω, δεν με ευχαρίζει να είσαι. Το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Εγώ πού ήμουν και είδατε ότι, λειτουργούσε χτες. Λειτουργούσε χτες πάντως. Ναι. Κάπου βρέθηκα και είδα. Παπαμάξιμο που έχει φάει. Ναι, το είδα. Στο Γιώργο. Και μετά έβαλες... Δεν έβαλα τίποτα, θες μόνο αυτό είχα. Αφού κάτι είδα μετά. Αλλά μπορεί να ήταν κανένα τρέιλερ. Κάτι είδα. Κάνα διεύθυνση. Από αυτό το δάμε. Κάτι που είπε για αεροσόλυμα. Και τα αεροσόλυμα κάτι είχε εκεί πέρα. Οι Ορδανίτες, τι είχε πέρα. Κάτι είδα εκεί πέρα. Για λίγο. Πού ήμουν. Συνελέγει το μεσημέρι. Ξεφύγει ο κόσμος. Ε? Ο κόσμος ξέφυγε. Ξεφύγει. Περιοχή κοντά. Ε, περιοχή. Πολύ κοντά. Α, δίπλα. Πιάνει καλά. Δεν έχει πρόβλημα εκεί πέρα. Δεν έχει πρόβλημα μηδέν εκεί. Κάτι θα γεννήσει. Κάτι θα γεννήσει, δεν μπορεί. Απλώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πώς έχει γεννηθεί. Όχι αντίχριστος, γιατί είχα πάει στη γιατρό αίμα, έδωσα αίμα και μου λέγε ότι του Τσέρνομπιλ τα αποτελέσματα δίνουν και παίρνουν. Ο καρκίνος λέει στη Μακεδονία τη θερίζει. Και νέους. Έτσι μου λέει. Σε υψηλό ποσοστό. Τώρα είναι εδώ. Η συνέπειά του. Και κάποιος μου λέει σήμερα. Και εδώ είναι ο καρκίνος σε έξαρση. Λόγω ότι είμαστε πολύ εδώ και δεν φαίνεται ότι έφερε. Από εκείνη λίγη και φαίνεται περισσότερο. Ακούγεται περισσότερο. Όχι, δεν φαίνεται, αφού κάθε σπίτι έχει και ένα καρκινοπαθή. Τέσσερις μέρες που πεθαίνει, βάζει ένα γυμνό. Τι είπε τώρα γιατί δεν άκουσα τίποτα. Το καρκίνο, το καρκίνο. Ναι. Κάθε σπίτι έχει και ένα καρκινοπαθή. Βεβαίως. Πώς μπορεί δεν έχει εξάρση. Λέω, πέθανε μπαζανάκι μου, τέσσερις μέρες είναι. Τα παιδάκια Παναγία. Τα παιδάκια Παναγία. Τα παιδάκια. Και ήμουνα την ημέρα που έγινε το Τσερνομπίλ, ήμουνα στη Μακεδονία. Πόσο χρόνια είναι, 25. Στην πάμε τώρα πόσα είναι, αρκετά. Ήμουνα στο Άγιον Όρος εγώ. Τότε. Μαζί ήμασταν. Πάνω από 20. Μαζί ήμασταν. Μαζί ήμασταν. Κοντά ήμασταν λίγο. Στην Ιερισσό ήμουνα. Το 80. Πάσχα. Ε, ναι, Πάσχα.
Και με τον Γιώργο. Και βγήκαμε... Το Σουβατζή. Του Λευτέρη ο Μπατσανάκης. Ναι. Μαζί. Τρεις. Μαζί. Αεροπορικό σου κάνουμε. Έχουμε τη φωτογραφία που μας έχει βγάλει εσύ φωτογραφία στη Μεγίστη Λάβρα. Αεροπορικό μαζί με τον πατέρα πρόδρομο που είναι ηγούμενος τώρα. Αεροπορικό σου είχαμε πάει. Αεροπορικό σου. Ναι, και από εκεί πήραμε ταξί και πήγαμε κατευθείαν. Φύγαμε από εδώ κατά τις 5.30, 11 ήμασταν εκεί. Το πρωί. Ναι, 20 χρόνια. Το 78 ήταν 79, 78, κάτι. Τι είναι που μετρήνω τώρα. 21, πώς είναι. Εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι ακριβώς στην ορολογία, αλλά ήταν... Τότε ήταν. 20 χρόνια εκεί. 21 χρόνια. Και το μάθαμε έξω που βγήκαμε. Μπράβο, ναι. 89 ή 79. 78 πρέπει να είναι. 30 χρόνια, δεν είναι. 30 είναι. Όχι, 78. Όχι, 88. Ναι, 88, ναι. Το Τσέρνομπιλ. Είπα, εγώ δεν θυμάμαι. Ναι, τότε ήταν. Πότε ήταν. 86. 86. Το Τσέρνομπιλ. Όχι. Και θυμάμαι. Μπορεί να ήταν. Ναι, και ξαναπήγαμε μετά πάλι εγώ άλλη φορά. Ναι, πήγαμε μαζί και μετά ξαναπήγα πάλι εγώ το 88. Και τώρα ήμουν δίπλα. Ναι. Δίπλα στα σύνορα. Μπράβο, ναι. Φέτος θέλω να πω, στην Ουρανόπολη. Και τρόμαξα να πάω μέσα την παραμονή που θα έφυγα από την Ουρανόπολη για να πάρω κάτι κομποσκινάκια και να βγω. Και από τη φιέρα προσκύνησα, τρεχάτος. Μετά λέω, άλλη μια μέρα δεν καθόμουν, δεν είχα χρόνο. Έχω γεράσει και δεν τα μπορώ τώρα. Ναι, απευθύνεις. Ξέρεις γιατί λέω, σκέφτομαι, επειδή είναι καλοκαίρι και έχω και το ζάχαρο, μήπως με χτυπήσει και μείνω από τη ζέστη που εκεί πέρα, γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό που έχω. Ναι. Σκέφτομαι το ζάχαρο, σκέφτομαι. Η διαβητική πρέπει να αποφεύγουμε ταξίδια. Ταξίδια. Από τα ξάπαντες. Τα ταξίδια απαγορεύονται. Έτσι λέει. Εκτός. Έτσι λέει. Καθηγητές πανεπιστημίου τώρα εγώ. Τι αλήθεια. Δεν γνωρίζω εγώ. Καθηγητές πανεπιστημίου. Από την ΕΡΤΡΙΑ που παρακολουθώ όταν έχει θέματα υγείας, καθηγητές πανεπιστημίου λέει. Δηλαδή, εσύ θα την γλιτώσεις. Από πού, το Τσέρνομπιλ. Από ψηλά. Που θα έρθει, δεν θα σε πειράξει εσένα. Εμάς, εμένα θα πειράξει. Που... Αφού έχω διαβητή. Εγώ δεν έχω καθίσει παρά καθίσει παρά καθίσει. Εγώ δεν το λέω. Καλά κάνεις και λέω. Για τον εαυτό μου το λέω. Ναι, ναι, ναι. Σταμάτησα να πληρώ ταξίδια αυτό που τα άκουσα. Είμαι τώρα 3 χρόνια. Έρχεται ένα στην τράπεζα σήμερα. Έχει να μου λέει ορισμένα πράγματα που δεν τα κοιτάζω εγώ, αυτά τα κοσμικά που λέει τηλεόραση, ορισμένα πράγματα. Λέει αυτό και αυτό, ούτε μάτια έχω του λέω, ούτε αυτιά, ούτε βλέπω το ακούω του λέω, επομένως δεν συζητάω. Και έφυγε. Όντως τηλεόραση δεν ανοίγω, καθόλου. Το κουμπάκι έχω μία ήρθε στο κόνισο. Να μόνο αυτή είναι άνοιξη από εκεί στο εδώ. Για να δω τι είχε ο Βασιλάκης. Στην Ελένη. Έλα Κωστάκη. Η ταραχή φαγή. Ταραχή. Ταραχή. Σε στιγμή που δεν υπάρχει αλήθεια τι να ακούσεις. Ταραχή, ταραχή. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω. Βασιλάκη βάλε το μεγάλο σας. Πάει, είσαι καθυστερούμε και σε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταρχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής φορικός, ελθέ και σκήνωσε αμήν και καθάρισον εμάς από πάσης λίδος και σώσον αγαθέ τα σιχά σημών. Αμήν.
συνέχεια πάνω στη κοπή των Ανδριάδων που απεικόνιζαν τον μεγάλο Θεοδόσιο και την οικογένειά του στην Αντιόχεια. Πράξη που στήχησε για την πόλη ολόκληρη, γιατί πολλοί οδηγήθηκαν ένοχοι και αθώοι στο θάνατο από τον αυτοκράτορα. Συμβαίνουν κακά που στοιχίζουν στους ανθρώπους γενικά όλο των εποχών. Όπως εδώ στην Αντιόχεια τιμωρήθηκαν για την πράξη τους αυτή, η οποία όμως πράξη αυτή καθεαυτή η ίδια δεν ήταν η αιτία που έπεσε το τσεκούρι του αυτοκράτορα και οδήγησε στην εκτέλεση πολλούς ανθρώπους. Ο Ιερός Χρυσόστομος χαρακτηριστικά, αλλά και ο Κύριος το λέει, χαρακτηριστικά λέει ότι οι αμαρτίες των ανθρώπων κυρίως και μοναδικά είναι η αιτία που τιμωρούνται οι άνθρωποι. Οι αμαρτίες είναι η αιτία. Γιατί το κακό από μονάχο του κινεί διαδικασίες σε βάρος εκείνων που το εκτελούν. Το κακό. Και όταν λέμε κακό, δεν είναι η αφηρημένη έννοια. Σε μια πόλη, σε ένα λαό ή σε λαούς γενικά, το κακό είναι πολυπρόσωπο, πολυπρόσωπο, πολυπρόσωπο. Δηλαδή, άλλοι από τους ανθρώπους αδικούν τους συνανθρώπους. Άλλοι ζουν μέσα στην άσωτη και αλήθικη βρώμικη ζωή. Άλλοι ληστεύουν. Άλλοι συκοφαντούν. Άλλοι κάνουν κάτι άλλο και άλλοι άλλο. Ότι αυτό εννοούμε όταν λέμε το κακό είναι πολυπρόσωπο. Όμως, εφόσον το κακό βρίσκεται σε διέγερση κινούμενο, αυτό φέρει από μονάχο του και τη συμφορά στους ανθρώπους. Όχι μόνο συμφορά για την βλάπτη να σοδάβουνε, αλλά συμφορά γενική που μπορεί να στοιχήσει για τον πληθυσμό πόλεων και λαών ολοκλήρων. Πόλεων και λαών ολοκλήρων. Αν συμβαίνει κάποια συμφορά, πείνα παραδείγματος χάρη, σεισμός, μια ασθένεια θανατηφόρα που να οδηγεί ομαδικά στο θάνατο ανθρώπους, δεν αναφέρεται η αιτία πουθενά άλλου, δεν θα αναζητηθεί πουθενά άλλου η αιτία στο γιατί συμβαίνουν τα κακά,
παρά μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο φορέας, ο προσεγγιτής, ο αίτιος των συμφορών. Όχι στο Θεό. Καιρός Χρυσόστομος, όταν κάλεσε το λαό στην εκκλησία για να τους πει γιατί περνάνε μέσα από φωτιά και σίδερο και οδηγούνται στο εκτελεστικό, αυτό τους είπε, ότι φταίμε όλοι μας. Αν σήμερα η κοινωνία είναι κάτω από τη δύναμη του κακού, την κατάσταση αυτή την προξέγησε όχι ο απρόσωπος Α, αλλά προσωπικά όλοι όσοι ζούμε σήμερα. Αν τότε έπεσε το λεπίδι του αυτοκράτορα, δεν έφτυγαν ορισμένοι, αλλά όλοι. Και όλοι έπρεπε να γευθούν την τιμωρία. Θα πείτε, σε τέτοιες καταστάσεις κυρίως την πληρώνει ο φτωχός και μικρός λαός. Η μεγάλη, σε εισαγωγικά, που δεν είναι μεγάλη, του χρήματος και αυτοί που δημιουργούν στον κόσμο μέσα τις συμφορές τις οικονομικές, δεν συλλαμβάνονται. Συλλαμβάνονται πάντοτε αυτοί που είναι ανήμποροι. Και ακόμη πιο πολύ, και ακόμη πιο πολύ, όταν υποφέρουν αυτοί που, που έχουν το σταυρό του Κυρίου και αγωνίζονται γι' αυτό, τότε οι πολλοί λένε, βλέπεις αυτός που πάει με το σταυρό στο χέρι, που εκκλησιάζεται, που εξομολογείται, που έχει συνέπεια χριστιανικής ζωής, να τον. Δεν έχει προκοπή καμία. Και όχι μόνο δεν έχει προκοπή, αλλά κοίταξε τον πώς υποφέρει. Και ο Δαβίδ ο ίδιος ο προφήτης είπε, και θα παραμείνει το ερώτημα στην Αγία Γραφή να ακούγεται στους αιώνας των αιώνων, γιατί η Γραφή είναι αιώνιο βιβλίο, «Ηνατή οδός ασεβών ευωδούτε», γιατί τόσοι άδικοι στη ζωή έχουν τόση μεγάλη πρόοδο και αυτοί που ακολουθούν το δρόμο του Θεού υποφέρουν. Αυτό είναι το ερώτημα των πολλών που το είχε και ο προφήτης Δαβίδ. Βέβαια ο προφήτης Δαβίδ απαντάει στη συνέχεια, απαντάει στη συνέχεια και λέγει ότι είδα τον ασεβή άνθρωπο αυτόν που αδικεί τους πάντες να διαπράττει την αδικία, αλλά στη συνέχεια στο πέρασμα των χρόνων είδα να χάνεται τα ίδια του και να τερματίζει το κακό του. Είδα και τον άλλον που έχει ως έργο ζωής την εφαρμογή του Ευαγγελίου, όχι μόνο να χάνεται
αλλά εις μημόσιον ον αιώνιον έστε δίκαιος να ζει στους αιώνας των αιώνων. Το λύγει το θέμα με του Θεού το χέρι και λέει αυτός ακούμπησε στα χέρια του Θεού. Ο άλλος σταγόνα ζήτησε στην άλλη ζωή για να ξεδιψάσει και δεν μπόρεσε. Ή το ένα ή το άλλο. Πάντως, θα έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ότι όσοι θέλουν, όσοι αγαπούν, όσοι επιθυμούν να ζήσουν κάτω από το θέλημα του Θεού, κάτω από το θέλημα του Θεού, με ευσέβεια, έχουν με διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσουν διωγμό. Όχι βέβαια πάντοτε διωγμό που οδηγεί στο θάνατο, αλλά διωγμό που έχει το όνομα μία κοινωνική αρνητική θέση απέναντί του. Κοινωνική αρνητική θέση. Ας τον αυτό, ναι. Είναι αγαθούλης. Ας τον αυτό. Έχει λοξέψει το μυαλό του. Εξέστη, τρελάθηκε. Δεν πάει καλά. Είναι συνηθισμένες στάμπες που βάζει ο πολλής λαός στους ανθρώπους του Θεού. Όπως και να έχει το πράγμα, όπως και να έχει το πράγμα, εμείς αυτή τη στιγμή με οδηγό τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο και συνέχεια των προηγούμενων θεμάτων έχουμε να δώσουμε απαντήσεις στο ερώτημα γιατί οι Άγιοι ταλαιπωρούνται. Ταλαιπωρούνται στη ζωή. Και αν αναφερθούμε στους μεγάλους Αγίους και στο θάνατο οδηγούνται, οδηγήθηκαν πολλές φορές. Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν λέγει ότι επειδή οι Άγιοι σε αυτή τη ζωή έχουν τύχει από το Θεό μιας εξαιρετικής τιμής να φαίνεται μέσα από αυτούς τους Αγίους η δύναμη του Θεού. Μέσα από αυτούς, παραλαμβάνω, παραδείγματος χάρη. Άλλος Άγιος, ένας Άγιος διώχνει δαιμόνια. Άλλος Άγιος σηκώνει από αρρώστιες ανθρώπους θανατηφόρες. Άλλος Άγιος δίνει υγεία σε ασθενείς. Άλλος Άγιος ανασταίνει νεκρούς. Και επειδή αυτά δεν είναι δυνατά από ανθρώπινη δύναμη και καταλαβαίνει ο Άγιος ότι μέσα από αυτόν περνάει ένας αγωγός θεϊκής δύναμης ώστε να έχει αυτά τα ορατά αποτελέσματα να τα βλέπει ο κόσμος και είναι πάρα πολύ εύκολο εκείνος που είναι του Θεού 100% και επιτελεί θαύματα να έχει συνείδηση ότι επιτελεί θαύματα και να πέσει να χτυπήσει τη μούρη του κάτω. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει τον Άγιο, παραχωρεί στον Άγιο
να περνάει μία ζωή μέσα από καμίνι. Μέσα από καμίνι. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, εδώ θύμη σκόλοψ της αρχή. Μου δόθηκε ένα αγκάθι στο σώμα που με τρυπάει όλη την ημέρα και κάθε μέρα, λέει, εδόθημη σκόλοψ της αρχή, ή να με κολαφίζει για να με χαστουκίζει, και επαναλαμβάνω, πρόκειται για παλούκι στην ουσία που του τουρβέλιζε το σώμα. Και αυτό, λέει, ή να μη υπεραίρομαι, και αυτό το παραχωρούσε ο Θεός για να μην έχω εγωισμό. Επαναλαμβάνω, είχε στο σώμα του εφόρου ζωής σε όλη του τη ζωή, αυτό το αγκάθι, αυτό το παλούκι που τον τρύπαγε. Και επειδή ήταν πόνος μεγάλος, παρακάλεσα τον Κύριο να μου αφαιρέσει εκείνο το παλούκι, εκείνο το σκόλοπα. Τον παρακάλεσα, λέει, τρεις φορές. Βέβαια το τρεις είναι συμβολικός αριθμός. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ότι μέρα νύχτα προσευχότανε. Δεν είναι δυνατόν να είναι τρεις, αλλά να είναι όσο ζούσε και υπήρχε στον κόσμο, να βρισκόταν στην προσευχή για να τον απαλλάξει ο Θεός από εκείνο το σκόλοπα. Διαβάζω λίγο να ακούσουμε το κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου, να δείτε πώς το περιγράφει. Λέγει λοιπόν το εξής, ότι εδόθημη σκόλοψ της αρχή, άγγελος Σατάν, άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει. Και συνεχίζει. Τι τούτου σαφέστερον, τι πιο ξεκάθαρο από εκείνο που ακούμε. Ή να μη υπεραίρομαι για να μην έχω εγωισμό. Για να μην έχω εγωισμό. Δια τούτο συνεχώρησε ο Θεός, επέτρεψε ο Θεός, τους αγγέλους του Σατανά, θα το εξηγήσουμε, να δείτε ποιοι είναι αυτοί, κολαφίζει με για να με χαστικίζουν. Και δίνει την εξήγηση ο Ιερός Χρυσόστομος. Αγγέλους δε του Σατανά εννοεί όχι δαίμονα στινάς, όχι κάποια δαιμόνια, όχι κάποια δαιμόνια, αλλά ανθρώπους υπερετούντας το διαβόλου, ανθρώπους που πρόσφεραν υπηρεσία στο διάβολο. Δηλαδή, τους απίστους, τους τυράννους, τους αυτοκράτορες δηλαδή, τους ειδωλολάτρες, τους Εβραίους, οι οποίοι συνεχώς τον κατεδίωκαν, ήλαυνον, συνεχώς τον κατεδίωκαν. Άρα, ο σκόλοπας που λέει εδώ, ήσαν συγκεκριμένα πρόσωπα που όπου βρισκόταν ο Απόστολος Παύλος, ήσαν παρόντες και αυτοί.
Και το έκανα κακό. Και το έκανα κακό. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Αυτή η πραγματικότητα δεν έχει χρονικά σύνορα. Έγινε στον Παύλο και θα γίνει στον άλλον που είναι στο 2009. Εφόσον είσαι συνεπής ή προσπαθείς να είσαι συνεπής, αυτή μέσα στο οποίο ζεις και δεν έχω καμία σχέση με τον Θεό, θα σου είναι σίγουρα, δεν γίνεται να μην είναι, σκόλοψ στη σαρκή σου. Και σένα θα πειράξουνε που θέλεις να είσαι κοντά στο Θεό. Και πολλές φορές, δεν είναι αυτοί που ενοχλούν οι εχθροί του Κυρίου, αλλά και μέσα στο χώρο που εκκλησιαζόμαστε, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιάζονται, αλλά όμως επιτρέπουν στο φοβερό διάβολο να ενοχλούν τους αληθινά αγωνιζομένους υπέρ του Χριστού. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θέλεις να ζήσεις χριστιανικά, θα έχεις σίγουρα λαούς, ανθρώπους πολλούς γύρω σου, ένα κοινωνικό περίγυρο που θα σου είναι εντελώς αντίθετο. Αυτή είναι ο σκόλοπας. Και εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ζήτησε να απαλλαγεί από τον Θεό. Και του είπε τον Κύριο, και του είπε ο Κύριος, όχι. Να βγάλουμε, Κύριε, τα αγκάθια από τον αγρό, γιατί σπήραμε εμείς καλό στάρι. Όχι, άσε τα αγκάθια. Όταν θα έρθει η ώρα από ψηλά, θα κατέβουν οι άγγελοι να βγάλουν τα αγκάθια. Τώρα τα αγκάθια χρειάζονται. Διαμαρτυρία δεν χρειάζεται. Γόνατα χρειάζονται. Αυτό λέει το παράδειγμα. Γόνατα χρειάζονται. Και λέει εδώ πως το σπάνω το εξής. Ο Ιερός Χρυσόστομος πρώτα απ' όλα. Η δύνατο ο Θεός καταστήλε τους διωγμούς. Μπορούσε ο Θεός να σταματήσει τους διωγμούς. Τις θλίψεις της συνεχής. Αλλά επειδή ο Απόστολος Παύλος, ας το προσέξουμε αυτό, υρπάγει εις τρίτων ουρανών, επειδή λέει, τον είχε πάρει ο Κύριος τον Απόστολο Παύλο στον ουρανό το τρίτο, να το προσέξουμε και με πράγμα, και οδηγήθηκε, απεινέχθην εις τον Παράδεισο, τον είχε οδηγήσει η χάρη του Θεού, τον Απόστολο Παύλο στον Παράδεισο. Ή να μη την υπερβολή των αποκαλύψεων τούτων, επαρθώ και με καφρονήσω, συνεχώρησε τους διωγμούς τούτους. Για να μην λέει, γίνω εγωιστής και έχω φρόνημα διαφορετικό από εκείνο που θέλει ο Κύριος, δεν έχω ταπεινό φρόνημα, ταπεινές σκέψεις, ταπεινό λογισμό, παραχώρησε λοιπόν να έχω αυτούς τους καθημερινούς διωγμούς. Θα πείτε, εμείς φτάσαμε σε εκείνο το σημείο να έχουμε αποκαλύψεις τόσες μεγάλες και παραχωρεί ο Θεός και εμείς να ταλαιπωρούμεθα. Άκουγα, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ή σήμερα στην Εκκλησία, στον Απόστολο, που ονομάζει ο Απόστολος Παύλος εκείνους που έχουν περάσει από την κολυμβήθρα από μέσα, εκλεκτούς του Θεού. Εκλεκτούς, δηλαδή κάνει ο Θεός την εκλογή. Αυτό το μικρό ποιμνιό είναι η εκλεκτή του Θεού.
Με άλλα λόγια, υψηλής καταγωγής. Και ο Θεός για... δεν είναι ανάγκη να τους ανεβάσει τον παράδεισο ψηλά, αφού τους έχει τιμήσει έτσι, πρέπει να έχουν και αυτοί με τη σειρά τους την ίδια διαδικασία ζωής. Δηλαδή, να περάσουν από, όπως λέει και ο Δαβίδ, μέσα από τη δοκιμασία για να φτάσουν στην αναψυχή. Για να φτάσουν δηλαδή στην παρουσία του Κυρίου μες στην ψυχή τους. Συνεχώρησε λοιπόν, επέτρεψε τους διωγμούς και τους αγγέλους του σατανά, που είπαμε ποιοι είναι, να με κολαφίζουν με τους διωγμούς και με τις λήψεις, για να μην υπερηφανεύομαι, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ή με ανέβασε στον παράδεισο και είδα, προσέξαμε, υπερβολή αποκαλύψεων. Δεν αναφέρει τι είδε, αλλά με δύο λέξεις μας το περιγράφει. Υπερβολή αποκαλύψεων. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως ένας πρώην εκτελεστής χριστιανών που οδηγούσε χριστιανούς στο απόσπασμα, όπως ο Παύλος, τώρα βρίσκεται στη θέση εκείνων που εκείνος εκτελούσε, και μάλιστα με ισόβιο τρόπο, με ισόβιο τρόπο. Να το προσέξουμε αυτό. Είναι ο δρόμος των δικαίων αυτός, αλλά και επιπλέον, μία έδωσες, 10 θα φας. Μία έδωσες, θα το περιμένεις, είτε είσαι άδικος είτε είσαι δίκαιος, θα περάσεις από το δίκαιο από μέσα, θα τη φας το κεφάλι σου, αλλά τουλάχιστον να τη φας για το όνομα του Θεού, χαλάλη, να τη φας γιατί έπραξε κακό στη ζωή, αυτό είναι δυστύχισμα και έγκλημα εις βάρος του εαυτού σου. Οι άνδρες λοιπόν του Ευαγγελίου, επειδή αξιώθηκαν να ανέβουν πολύ ψηλά πνευματικά, για να μην πάρει αέρα το μυαλό από εγωισμό, παραχώρησε να έχουν στη σάρκα τους επάνω το τσεκούρι. Ο σύγχρονος Άγιος που έφυγε πριν από μερικά χρόνια, πατήρ Πορφύριος, έκανε θαύματα, ορατά, και άθεοι πήγανε και άρρωστοι πήγανε εκεί πέρα και καθηγητές πανεπιστημίου πήγανε και γύρισανε αλλιώτικοι μετά την επίσκεψη. Ενώ έκανε καλά όλους, ένα μεγάλο μέρος ασθενών ο πατήρ Πορφύριος, ο ίδιος ήταν τυλιγμένος από όλες τις αρρώστιες. Άρρωστος μία ζωή ήταν ο πάτερ Πορφύριος και συνεχώς δοξολογούσε τον Θεό. Μου δόθηκε λοιπόν άγγελος του σατανά να με κολαφίζει για να μην έχω εγωισμό. Η μία αιτία λοιπόν που ταλαιπωρούνται στον κόσμο οι δίκαιοι είναι αυτή. Η άλλη αιτία είναι να μην νομίζει ο κόσμος ο πολλής ότι αυτοί είναι κάτι άλλο και δεν είναι άνθρωποι. Να λέμε, κοίταξε, είσαι ο Θεός, κάνει θαύματα,
Άρα αυτός ανήκει σε άλλη τάξη, δεν είναι ανθρώπινη η τάξη του. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο τους αφήνει να ταλαιπωρούνται στον κόσμο. Θα αναφέρουμε παράδειγμα να το δούμε. Περνάει μπροστά από τον ναό ο Απόστολος Πέτρος και Απόστολος Ιωάννης. Συναντάνε τον παράλυτο, του λέει ο Απόστολος Πέτρος, στο όνομα του Ιησού σήκω επάνω. Και αμέσως σηκώθηκε ο παράλυτος. Για να μην έχει την αίσθηση ο κόσμος ότι αυτό έγινε μόνο από τη δύναμη του Πέτρου και του Ιωάννη τραπεριά, γυρίζει και λέγει στο κόσμο που εξαρτικός και γεμάτος θάρρος είδε να σηκώνεται ο πολυχρόνιος εκείνος παράλληλος από το καθισμά του, και γυρίζει λοιπόν και λέει ο Πέτρος, γιατί μας κοιτάτε σαν να τον κάναμε καλά εμείς από τη δύναμή μας. Άνθρωποι σαν και εσάς είμαστε κι εμείς, μόνο που στο όνομα του Κυρίου Ιησού που εσείς σταυρώσατε σηκώθηκε όρθιος και όχι με τη δική μας δύναμη. Άνθρωποι σαν και εσάς είμαστε κι εμείς. Επαναλαμβάνω, για να μην, δεύτερος λόγος είναι για να μην έχουν, οι άνθρωποι την ιδέα ότι είναι μικροί θεοί επάνω στη γη και κάνουν τα θαύματα, τους άφησε στην πλάτη αρρώστιες να βλέπουν ότι ταλαιπωρούνται και αυτοί όπως και οι άλλοι. Και να καταλαβαίνουν ότι μέσα από αυτούς περνάει το ρεύμα του ουρανού και κάνει καλά τους ασθενείς. Μέσα από αυτούς. Και όχι μόνο ζώντες οι Άγιοι έκαναν θαύματα, περνούσε η χάρη του Θεού από αυτούς, αλλά και μετά θάνατο παίρνουμε ή πάμε στα γαλήψαρα δίπλα, ασθενείς και γίνονται καλά. Ποιος δαιμονισμένος πλησίασε λείψανα Αγίου και δεν τεντάχθηκε η Εκκλησία ολόκληρη από τη συμπεριφορά του δαιμονισμένου. Τα λείψανα των Αγίων είναι γεμάτα Θεία Χάρη. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά λέει ότι η δική μου δύναμη, όχι, με συγχωρείτε, λάθος, ο ίδιος ο Κύριος λέγει, η δική μου δύναμη, η θεϊκιά, αποδεικνύεται με όλο το μεγαλείο της, με όλο το μεγαλείο της, μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία των Αγίων μου, μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία των Αγίων μου. Ξαναλέω, ο Κύριος λέει ότι η δική μου δύναμη αποδεικνύεται μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία των Αγίων. Θα πω παραδείγματα. Από τη μία φυλακή στην άλλη φυλακή βρισκόταν ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι. Τα δεσμά στα χέρια. Βλέπετε που είναι δεμένα τα χέρια μου με αλυσίδες, γράφει ο Απόστολος Παύλος μια επιστολή. Τώρα δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κήρυγμα, γιατί ακούστηκε στα πέρα της Οικουμένης ότι ο Παύλος είναι δεμένος για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και μιλάνε αλυσίδες τώρα. Μιλάνε οι αλυσίδες. Ο Θεός μιλάει με όλα τα μέσα και με εκείνα που επιχειρεί
ο άνθρωπος να κλείσει το στόμα του Κύρικα κατά Βαγγελίου. Προσπαθεί να το βάλει στη φυλακή και ο φυλακισμένος ακούγεται σε βράση οικουμένης. Ο εγκληματίας, εκείνος που διδάσκει τον Χριστό κλπ. Ο ξυπόλυτος, ο ψαράς. Από την αδυναμία, να σκεφτούμε καλά ότι αυτός ο τότε κόσμος, που είχε κολλήσει κυριολεκτικά σε έθιμα ιδωλολατρικά και που είχε μεταβάλει την κοινωνία τότε σε κοινωνία κτηνών, γιατί οι ανθρωποθυσίες ήταν στην ημερησία διάταξη, ανθρωποθυσίες στους θεούς παρακαλώ, τους αλλήπαρτους, στα είδωλα. Και όχι μόνο αυτό, να είναι μία χούφτα ανθρώπων αυτοί που ζούσαν, να πούμε σαν άνθρωποι, σε εισαγωγικά μέσα, γιατί δεν ήταν άνθρωποι, και ένα πλήθος κόσμου να είναι δούλοι, αυτή την κοινωνία, τη τόσο απάνθρωπη, δεν την άλλαξε ούτε ο Σωκράτης, ούτε ο Πλάτωνας, ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε η σοφή της εποχής εκείνης, αλλά κάποιοι ξυπόλυτοι ψαράδες, ξυπόλυτοι φτωχοί ψαράδες. Για να είναι ο κόσμος σήμερα έτσι, που θα ήταν όπως περιγράψαμε προηγουμένως, το οφείλει στους ψαράδες, τους περιφρονημένους, τους μικρούς της εποχής εκείνης, τους αδύνατους. Μέσα λοιπόν από αυτούς πέρασε η δύναμη και έγινε αλλαγή του κόσμου. Η δύναμη του Θεού πέρασε μέσα από την αδυναμία των ανθρώπων, από την ανυμπόρια των ανθρώπων. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Είμαι δεμένος, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Εγώ είμαι δεμένος με αλυσίδες, αλλά λόγος του Θεού δεν δένεται, ακούγεται σε πέραση οικουμένης. Αυτό, άμα τα ακούστηκα μια φορά, γιατί το διαβάζουμε στην εκκλησία, ο λόγος του Θεού ουδέδεται, δεν δένεται. Άλλος λοιπόν λόγος είναι, για να δοξάζεται ο Θεός, όταν βλέπει αδύνατους ανθρώπους να κάνουν μια αλλαγή τεράστια στην οικουμένη ολόκληρη. Να βλέπει στο μικρό ξυπόλυτο άνθρωπο να αλλάξει τον κόσμο, που δεν τον άλλαξε κανείς σοφός όλων των εποχών, κανένας σοφός. Γιατί οι σοφοί έχουν παπιόν και έχουν ψηλά το κεφάλι. Και δεν καταλαβαίνει ο πολύ λαός τη σοφία των σοφών του αιώνος τούτου, αλλά καταλαβαίνει τη σοφία των ψαράδων που έχει μέσα Άγιο Πνεύμα. Αυτή την καταλαβαίνουν και η αγράμματη γριούλα την καταλαβαίνει. Και η αγράμματη γριούλα. Δεύτερος λοιπόν λόγος είναι αυτός. Τότε μου δείκνεται η δύναμης, διαβάζω τον Χρυσόστομο, όταν εμείς εν ασθενεία είτε, λέει ο Κύριος, τότε μου αποδεικνύεται η δύναμής μου, όταν εμείς, όταν εσείς βρισκόσαστε σε αδυναμία. Και διημών και μέσα από εσάς τον δοκούντων ασθενή που φαινόσαστε ότι είστε αδύνατοι, ο του κηρύγματος λόγος αύξεται, του κηρύγματος ο λόγος πολλαπλασιάζεται. Και εδώ ένα σχόλιο, στη δεύτερη περίπτωση. Λένε, κοίταξε αυτός πως ταλαιπωρείται ο φτωχός χριστιανός, λόγος που ακούγεται από μικρούς και μεγάλους και από εγγράμματος
και από εγγράμματος. Ταλαιπωρείται ο φτωχός χριστιανός. Και κοίταξε πώς προκόβει ο άλλος. Αλήθεια, αφού είναι ταλέπορο φτωχός, τι σε κάνει εσένα να ασχολείσαι με τον ταλέπορο φτωχό και δεν κοιτάς την προκοπή σου, παρά ασχολείσαι με αυτό που είναι ταλέπορος, που είναι και φτωχός. Άρα, κάτι σε ταλαιπωρεί εσωτερικά μέσα σου. Σε ταλαιπωρεί, σίγουρα σε ταλαιπωρεί ο φθόνος που ταλαιπωρεί τους ανθρώπους όταν βλέπει να προδεύουν. Όταν βλέπεις να προδεύει ο άλλος, έστω και μονάδα να είναι, σε θέματα που δεν τα φτάνεις εσύ, τότε σαν την αλεπού θα πούς, θα πεις ότι είναι άγορα ακόμη. Είναι άγορα. Και ο Κύριος λέει, μου απάντησε, ξέρουμε ένα πράγμα, αλλά χρειάζεται όμως να έχουμε λίγο έργο Παύλου, λίγο έργο Απόστολου Πέτρου, λίγο έργο των Αγίων όλων των εποχών, να το έχουμε επάνω μας. Και αυτά τα έργα που είναι για μας εύκολα είναι σίγουρα η προσευχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, άλλο μέσο να αντιμετωπίσουμε την προσωπική μας ζωή τουλάχιστον, τις προσωπικές μας αδυναμίες τουλάχιστον, τα προβλήματά μας, ώστε να μην προβληματίζουν και τους άλλους. Μόνο, τουλάχιστον τα προβλήματά μας, με την προσευχή. Αλλά και τον άλλο τα προβλήματα με την προσευχή. Και τον άλλο τα προβλήματα με την προσευχή. Για να λέει ο Απόστολος Παύλος, όπου και να ανοίξουμε, ανοίξτε οποιαδήποτε επιστολή θέλετε να δείτε, παρόλο ότι είχε τη χάρη του Θεού πλούσια επάνω του, και ο Κύριος του έλεγε, ξέρεις είμαι εδώ τώρα, μη φοβάσαι, ας είναι όλοι εχθροί σου, εγώ βλέπω πολλοί που θα πιστέψουνε με το κίνημα που θα κάνεις εσύ και είμαι μαζί σου. Παρότι ήταν ο Κύριος μαζί, ετούτης Απόστολος Παύλος φωνάζει, δεν υπάρχει επιστολή που να μην το φωνάζει και να λέει, σας παρακαλώ, βάτε τα γόνατα και βοηθήστε με την προσευχή σας. Επαναλαμβάνω, ο Κύριος το έλεγε. Εγώ είμαι εδώ τώρα, σε βοηθάω. Και τον έβλεπε τον Κύριο. Τον έβλεπε τον Κύριο. Εν τούτης ο ίδιος έλεγε, βάτε τα γονατάκια κάτω, σηκώστε τα χέρια ψηλά και ζητήστε από τον Κύριο να με βοηθήσει. Είναι άρα η προσευχή. Είναι ανάγκη ψυχής για να ζήσει η ψυχή. Χωρίς την προσευχή δεν στέκει τίποτα όρθιο. Και από τα ορατά και από τα όρατα. Γιατί στον ουρανό επάνω υπάρχει η αιώνια προσευχή των Αγγέλων και των Αγίων. Η αιώνια προσευχή. Αν σταματήσει αυτή, τότε θα υπάρχει τίποτα. Διαβάζω τον Ιεροχρυσόστομο για να δούμε εδώ. Λέγει λοιπόν, ότε γουν εις το δεσμοτήριον μοιρίας λαβών πληγάς εις συνέχθη, το εξηγώ. Τότε που ο Απόστολος Παύλος εις συνέχθη οδηγήθηκε εις το δεσμοτήριον, στη φυλακή, με μοίριες πληγές στο σώμα του, είχε στο σώμα του, μα είχε μαστιγωθεί και είχε λέει μοίριες πληγές, τότε που ήταν στη φυλακή μέσα ο Απόστολος Παύλος, εκείνος ο δέσμιος Απόστολος Παύλος, εκείνος ο ολοκληρωτικά πληγωμένος στο σώμα του από τα μαστιγώματα, μέσα στη φυλακή δεμένος και ο φύλακας από έξω λιτός, ο δεμένος μέσα έδεσε το δεσμοφύλακα που ήταν απ' έξω. Να θυμηθούμε. Μεσάνυχτα, προσευχή κάνει, κουνιέται η φυλακή
κάνει τον ωραιότερο σεισμό που είχε να δει ο κόσμος τότε. Όλη η φυλακή κουνιέται, λάμπει από το φως και ο δεσμοφύλακας σου λέει: «Μου φύγανε οι φυλακισμένοι». Γιατί είδες πόρτες ανοιχτές. Επαναλαμβάνω, ο ωραιότερος σεισμός που έχει γίνει ποτέ είναι αυτός που ακούμε τώρα. Να προσεύχεται ο Παύλος ο δεμένος, να κάνει το σεισμό, να ανοίγουν οι πόρτες και ο φυλακισμένος να φωνάζει: «Σκοτώνομαι, βγάζει το μαχαίρι. Μην κάνεις κακό, εδώ είμαστε όλοι», του λέει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να παίρνει τη θέση του Παύλου αυτομάτως ο δεσμοφύλακας και να γύρε και να φωνάζει: «Και εγώ θέλω να σωθώ, τι να κάνω να σωθώ». Τέτοιους σεισμούς δεν τους καταγράφουν οι σεισμογράφοι του αιώνα τούτου. Τέτοιους σεισμούς. Αλλά ούτε και ο κόσμος τους καταλαβαίνει. Αυτοί οι σεισμοί είναι σεισμοί που καταλαβαίνονται από τις ευαίσθητες ψυχές ανθρώπινες, τις εύπλαστες που δέχονται χάρη Χριστού. Και ποτέ δεν καταλάβει ο κόσμος αυτές τις περιπτώσεις όλων των εποχών και όλων των αιώνων που ήσαν στο αντίπαλο στρατόπεδο του, στα στρατεύματα του διαβόλου και τώρα είναι κάτω από τη σημαία του Σταυρού του Χριστού. Δεν καταλάβει ποτέ ο κόσμος αυτά τα πράγματα που έχει κακή διάθεση και αρνείται Χριστό. Άρα, ξαναλέμε, ο δεμένος, ο αδύνατος Απόστολος Παύλος στη φυλακή μέσα ήταν οπλισμένος με δύναμη μεγάλη, κούνησε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και άλλαξε φρονήματα στον δεσμοφύλακα και την οικογένειά του ολόκληρη. Και λέει ότι όχι μόνο χάρηκε ο δεσμοφύλακας, αλλά τους τρώσε και τραπέζι τη νύχτα εκείνη. Όλα γίνανε. Πώς γίνανε? Και αφού λέει οι γαλιάσαντο πανικοί, αφού λέει χαρήκανε πανικοί με όλο το σπίτι, ο Απόστολος Παύλος συνέχισε την πορεία του για τη διάδοση του Χριστού. Τελειώνοντας δύο λόγια ακόμη και κλείνουμε. Μέγα μυστήριο, μέγα μυστήριο, μέγα μυστήριο. Η ανθρώπινη αδυναμία στα χέρια του Χριστού. Παναλαμβάνω, είναι μέγα μυστήριο. Η ανθρώπινη αδυναμία στα χέρια του Χριστού. Γιατί και βλέπουμε πώς μέσα από αδυνάτους ανθρώπους κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και έγινε δύναμη μεγάλη μέσα στον κόσμο. Δύναμη μεγάλη. Φωνάζει αργότερα ο Απόστολος Παύλος: «Πάντα ισχύω, όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Χριστού». Και ο Κύριος είπε: «Χωρίς εμού ούτε να σε πείουν, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με τη δική μου δύναμη δεν θα κάνει τίποτα». Μπορεί μέχρι σήμερα. Μπορεί μέχρι σήμερα. Να μην έχουμε περάσει από το κανάλι μεγάλων δοκιμασιών. Μπορεί μέχρι σήμερα. Να μην έχουμε περάσει από το κανάλι μεγάλων δοκιμασιών. Ο Κύριος γνωρίζει το γιατί. Ίσως γιατί είμαστε ανήμποροι ακόμη. Ίσως δεν είναι η ώρα ακόμη. Μα όμως μια φορά μας ανήκει να περάσουμε. Μια φορά μας ανήκει να περάσουμε. Λέει ο πολλής λαός και κατά έναν τρόπο επειδή καλοπερνάμε στη ζωή όλοι μας, λέμε να μην πέσω στο κρεβάτι και ταλαιπωρήσω τους άλλους, ταλαιπωρηθώ και εγώ, κυρίως το «και εγώ» είναι το ταλαιπωρήσω τους άλλους, είναι δευτερεύουσα υπόθεση. Γιατί λίγο μας ενδιαφέρει για
Τι η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, αν ταλαιπωρηθούν ή όχι. Ας μας ενδιαφέρει να μην ταλαιπωρηθούμε εμείς. Με τους πόνους, τα βασανιστήρια και οτιδήποτε άλλο στο κρεβάτι. Πάντως, δεν είναι σε εισαγωγικά ποτήρι που το πίνουν ορισμένοι άνθρωποι το ποτήρι της δοκιμασίας. Ανήκει σε όλους. Σε όλους ανήκει. Είναι κοινό ποτήριο. Κοινό ανθρώπινο ποτήριο. Το είπε ο Κύριος, το είπε οι Απόστολοι, το είπε οι Άγιοι μετά, το πίνει όλος ο κόσμος, αλλά τουλάχιστον να το πίνουμε στην υγεία του Κυρίου. Στην υγεία, σε εισαγωγικά, του Κυρίου μας. Τα λέμε. Αυτό που δεν μας παίρνει η ώρα τώρα να το σχολιάσουμε, υπάρχει και άλλη αιτία που δοκιμάζεται ο του Θεού άνθρωπος, που δεν μας παίρνει ο χρόνος και η ώρα να ασχοληθούμε τώρα. Είναι άλλες 6 αιτίες. Και επειδή θέλω να συνδέσω με τα προηγούμενα, ποια σχέση έχει το μαχαίρι του Αυτοκράτορα που έπεσε στο κεφάλι των κατοίκων της Αντιόχειας και οδηγούσε στο θάνατο, δικαίως και νόμος. Με αυτά που συζητάμε τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ο δίκαιος περνάει από δοκιμασία, ο ασεβής τι γίνεται, θα την γλιτώσει που του δικαιολογημένα του ανήκει να τη βάσει το κεφάλι. Εάν ο δίκαιος δέχεται το τσεπούρι, ο άδικος θα την γλιτώσει. Δεν την γλιτώνει. Δεν την γλιτώνει. Ακούμε πολλούς, και κλείνουμε το θέμα, πολλούς να λένε πού θα πάει αυτή η κατάσταση που βλέπουμε γύρω μας. Τόση βρωμιά, τόση αδικία, δεν θα ξεσπάσει. Λοιπόν, πού θα πάει, σε ποια κεφάλια θα πάει. Μήπως πέσει και σε δικαίους και σε άδικους και δικαιολογημένα, γιατί όλοι μέρος παίρνουμε σε αυτά τα ποτήρια που βλέπουμε. Επομένως, κυρία αιτία, γενικών συμφορών είναι το γενικό κακό που βασιλεύει μέσα στον κόσμο. Το γενικό κακό που βασιλεύει μέσα στον κόσμο. Και κλείσαμε. Ο Θεός βοηθός. Την άλλη φορά, πάλι, εδώ θα βρεθούμε, να ενημερώσουμε ότι 6:30 είναι η ώρα, όσους βρούμε, και ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε, εδώ θα βρισκόμαστε κάθε Δευτέρα. 6:30. Κάτω, συγγραφή μου. Βλέχει έξω. Άγιος ο Θεός. 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 Πάτερ ημών που ενείς ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσος ουρανών και φύγεις. Τον άρτον ημών το αφηγήσω, δώσεις ημί σήμερα, και άφεσ' ημί τα φλήματα ημών, ως και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας και ημών, αλλά ρίσεις μας. Η ώρα μας καλή, ο Θεός μαζί. Η ώρα καλή. Κύριε Σιλουμπέλα.